Από την ερχόμενη Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, θα ισχύσουν τελικά οι νέες βεβαιώσεις μετακίνησης των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έδωσε παράταση στο μέτρο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων και έτσι οι εργαζόμενοι που πρέπει να πάνε στη δουλειά τους μπορούν να χρησιμοποιούν τα παλιά έντυπα μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης. Εργάζεστε εσείς? Ναι. Οπότε αναγκαστικά βγήκατε έξω? Εντάξει, ναι, όλοι λίγο πολύ τις υποχρεώσεις μας. Εργαζόμενοι που δεν θα μπορέσουν να πάνε στη δουλειά τους λόγω της χιονόπτωσης δικαιούνται υπό προϋποθέσεις στο μισθό τους. Πρέπει να έχουν προϋπηρεσία 10 ημερών και να συντρέχει σπουδαίος λόγος όπως διακοπή συγκοινωνιών και επικινδυνότητα σε όλους τους δρόμους. Αν η επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα κατόρθωσε να ανοίξει και ο εργαζόμενος δεν μπόρεσε να προσέλθει στην εργασία του, τότε για τον εργαζόμενο υπάρχει σπουδαίος λόγος που απουσιάζει από την εργασία του και του οφείλεται ο μισθός. Αν η επιχείρηση δεν κατόρθωσε να λειτουργήσει και ο εργαζόμενος επίσης δεν κατέφυγε στην εργασία του, τότε και ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος μεταξύ τους δεν έχουν καμία υποχρέωση. Δηλαδή, ο εργοδότης απαλλάσσεται του μισθού. Σύσταση για την προστασία των εργαζομένων delivery εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, υπενθυμίζοντας τους εργοδότες την υποχρέωσή τους να εφοδιάσουν άμεσα τους διανομείς με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως κράνος, γάντια και αδιάβροχη στολή προστασίας. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει τεθεί σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση των καταγγελιών με την απαιτούμενη αυστηρότητα.